μου είναι Εστία. Το όνομά μου είναι Γιάννα. Είμαι 41. Τάκλησα πριν από λίγο διάστημα. Είμαι 37 χρονών. Γεννήθηκα στο Γάζι, είναι νομός Ηρακλείου. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα και έμενα κιόλας, στο Γάζι. Γεννήθηκα και έζησα στο Ηράκλειο. Τα τελευταία 20 χρόνια εργάζομαι στο τουριστικό γραφείο Χελένη Ξεύς. Και είμαι και πολύ χαρούμενη. Δουλεύω σε κάποια εταιρεία με τυροκομικά προϊόντα. Είμαι ελεύθερη. Δεν έχω και παιδιά και είναι και περίεργο που είμαι ελεύθερη για τα κριτικά δεδομένα, αλλά είμαι. Και δεν έχω παντρευτεί ούτε έχω παιδιά. Η οικονομική μου κατάσταση δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει υπέροχη. Δεδομένων των συνθήκων που βιώνουμε όλοι μας, νομίζω ότι είμαι καλά. Δεν πεινάω, τα βγάζω πέρα, οπότε δόξα τω Θεώ να λέμε. Η οικονομική μου κατάσταση είναι μέτρια. Αναφορικά με τις προοπτικές της σταδιοδρομίας μου, νομίζω ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο αρκετά ικανοποιητικό. Επειδή εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, θα ήθελα να τις βελτιώσω. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό, γιατί η κατάσταση της σήμερα ημέρα της δουλειάς είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά και να μείνω εδώ που είμαι ευχαριστημένη. Όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δεν ξέρω τι θα γίνει σε λίγα χρόνια, απλά πιστεύω ότι θα παραμείνω έτσι όπως είμαι. Αναφορικά με την εκπαίδευσή μου τελείωσα το Γενικό Λύκειο και μετά πέρασα στο ΤΕΙ, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Όταν πέρασα σε αυτή τη σχολή, οι περισσότεροι με σνούμπαραν, να το πω απλά, γιατί ήταν ΤΕΙ και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, είμαι πολύ τυχερή που είχα αυτή την εκπαίδευση, γιατί έχω δουλειά. Αναφορικά με τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετώπισα στις σπουδές, δεν ήταν όλα εύκολα, ούτε ρόδινα, διότι ταυτόχρονα με τις σπουδές εργαζόμουν. Οπότε ήταν δύσκολο να ανταπεξέλθω κατάλληλα και στις εργασιακές μου απαιτήσεις και στις εκπαιδευτικές μου δραστηριότητες. Παρ' όλα αυτά ήταν μεγάλη ανταμοιβή γιατί μπόρεσα και τα κατάφερα. Για μένα είμαι περήφανη για τον εαυτό μου γιατί κάνοντας και τα δύο παράλληλα ανταπεξήλθα μια χαρά. Το μεταπτυχιακό μου το πλήρωσα μόνη μου. Νομίζω ότι πολλά πράγματα έκανα μόνη μου. Ηθική στήριξη όμως είχα τη οικογένεια και των φίλων. Το σχολείο το εγκατέλειψα Δευτέρα Λυκείου. Βρήκα δουλειά και εφόσον έβγαζα χρήματα, λέω γιατί να συνεχίσω το σχολείο. Δούλευα σε κάποιο μαγαζί με γυναικεία ενδύματα. Αν δεν είχα σταματήσει το σχολείο, σίγουρα θα ήταν διαφορετικά, διότι θα έβγαζα ίσως και περισσότερα χρήματα από τώρα. Και πιστεύω και πιο ξεκούραστα. Το γεγονός ότι ακολούθησα το μονοπάτι της εκπαίδευσης μου έδωσε την ευκαιρία να μπορέσω αργότερα να διδάξω. Αυτό μου έδωσε τεράστια χαρά γιατί αρχικά έκανα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, μου έδινε χαρά και πάρα πολύ ανατροφοδότηση και επιπλέον λειτουργήσε και επικουρικά στο εισόδημά μου διότι μπόρεσα και είχα ένα χαρτζηλίκι από αυτή τη δουλειά, από την εκπαίδευση. Αν είχα τελειώσει το σχολείο, καταρχήν θα έστω να ήξερα μία ξένη γλώσσα γιατί μου χρειάζεται ακόμα και τώρα στη δουλειά μου και μπαίνουν ξένοι τουρίστες και δεν μπορώ να συνηθώ. Ο Οράτιος έλεγε ότι η εκπαίδευση είναι κεφάλαιο για το φτωχό και συμφέρον για τον πλούσιο. Η εκπαίδευση είναι για μένα ότι πιο βασικό, ότι πιο σημαντικό πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος. Όχι για αυτό που λένε οι γονείς καμιά φορά πήγαινε για να μπορείς να έχεις μια καλύτερη δουλειά. Η εκπαίδευση σου ανοίγει το μυαλό και το μυαλό είναι σαν το αλεξίπτωτο. Για να μπορεί να πετάξει πρέπει να ανοίξει. Αν δεν ολοκληρώσει κάποιος την εκπαίδευσή του, δεν είναι για μένα το πιο σημαντικό ότι δεν θα μπορεί να πληρωθεί ή ότι δεν θα βγάζει λεφτά. Και μην τελειώνει το σχολείο, μπορείς να βγάζεις χρήματα. Υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Απλά σου ανοίγει το μυαλό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που θα ήθελα να δώσω. Θα έλεγα σε ένα παιδί να μην σταματήσει το σχολείο, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολα σήμερα να βρει δουλειά και όπου και να πάει θα χρειαστεί αυτό το χαρτί. Και φυσικά θα βρουν πιο εύκολα δουλειά και σίγουρα ο μισθός θα είναι καλύτερος. Εγώ προτείνω λοιπόν στους γονείς να πιέζουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να βρουν δουλειά και όπου και να πάει κάποιος να γυρέψει, να βρει δουλειά, χρειάζεται αυτό το χαρτί. Επειδή διδάσκω πολλές φορές και σε σεμινάρια, δηλαδή διδάσκω ανθρώπους που είναι μεγάλη σε ηλικία και έχω δει ότι οι οικογένειες έχουν γυρίσει τα παιδιά τους πίσω από τις σπουδές. Δεν μπορώ να κατηγορήσω αυτή την οικογένεια, διότι φυσικά δεν έχει τα χρήματα να τελειώσει τις σπουδές στο παιδί. Απλά θα ήθελα να πω στις οικογένειες αυτές να περάσουν στα παιδιά τους το μήνυμα ότι μπορώ να σπουδάσω και
να δουλεύω ταυτόχρονα όπως το έκανα εγώ, είμαι παράδειγμα, και να μπορώ να πληρώνω τις σπουδές μου μόνος μου. Όχι αργότερα κατά ανάγκη για να είσαι δακτυλοδεικτούμενος και να είσαι στο VIP της κοινωνίας, το οποίο δεν είναι μεμπτό αν θέλει κάποιος, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να μπορεί να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Αυτό κάνει η παιδεία και η μόρφωση. Σε κάνει καλύτερο άνθρωπο και δεν σε κατατάσσει στην κατηγορία των ανθρώπων που τόσο πολύ έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, που επειδή ακριβώς έχουν κλειστά μυαλά, πάνε και καταλήγουν στο γεγονός ότι πρέπει να δείρουμε, να σφάξουμε και ότι δεν είναι δικό μας και ότι δεν είναι όμοιο με εμάς, το κατασπαράζουμε. Αυτό δεν θέλω.